δω ένα άτυχο ζώο να υποφέρει ή να κινδυνεύει, ποιες διαδικασίες μπορώ να ακολουθήσω? Ο κλινικός ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής και αστυνομικός Βαγγέλης Δρύβας μας λύνει απορίες σχετικά με όρους που συχνά μας δημιουργούν σύγχυση. Τι σημαίνει καταγγελία, γιατί οφείλουμε να υποβάλουμε μήνυση για αυτεπάγγελτα διοκόμενα δικήματα όπως η κακοποίηση, πώς ισχυροποιείται η υπόθεσή μας? Η καταγγελία είναι απλά μια ομπρέλα μέσα στην οποία βρίσκονται οι έντυπες αναφορές προς τις αστυνομικές αρχές και οι μηνύσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή το ζήτημα της κακοποίησης ζώων είτε με ενεργητική μορφή είτε με παθητική τιμωρείται αυτεπάγγελτα, πρέπει πάντα να υποβάλουμε μήνυση. Αυτό συνήθως που μπερδεύει τον κόσμο είναι ότι μόλις ακούει «υποβάλλω μήνυση» σημαίνει ότι θα βρω και μπελά. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο μηνυτής είναι και ο αυτόπτης μάρτυρας ή αυτικός μάρτυρας μιας κακοποίησης που είναι αναγκαία η κατάθεσή του. Ας μη μας τρομάζει η λέξη μήνυση. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή θα δώσουμε κατάθεση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για το τι είδαμε και τι ακούσαμε. Αυτό το αυτεπάγγελτα που είπες. Αυτή η νομικήστική, η νομική όρη μάλλον. Δημιουργούν παρεξηγήσεις. Δημιουργούν παρεξηγήσεις και πολλές φορές κάποιος μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και να πει: «Εγώ έκανα το καθήκον μου και δεν κάνω τίποτα παραπάνω και δεν δίνω το όνομά μου». Ενώ έχει δει κάτι. Αυτό βέβαια μπορεί να αποβεί μοιραίο για την έκβαση της υπόθεσης, γιατί μπορεί να τεθεί στο αρχείο γιατί ο βασικός μάρτυρας δεν κατέθεσε. Το αυτεπάγγελτα επομένως δεν θα έπρεπε να μας επηρεάζει καθόλου. Πρέπει να σχηματιστεί δικογραφία με άλλα λόγια, okay, για να μην μπερδευόμαστε. Έχοντας κάνει και τη μήνυση και ακολουθώντας τον νόμο, ισχυροποιείται όταν έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, βγάλει το βίντεο, οι φωτογραφίες, το σκυλάκι. Γιατί ούτως ή άλλως οι φωτογραφικές μηχανές των κινητών έχουν ταυτόχρονα και ημερομηνία, έχουν και ώρα, έχουν αυτά τα στοιχεία, αυτές τις λεπτομέρειες. Ακριβώς. Πάντα το οπτικό ακουστικό υλικό ισχυροποιεί την κατάθεσή μας. Αλλά ακόμα πιο βασικό είναι και οι υπόλοιπες μαρτυρίες που θα υπάρχουν σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, όπως λέμε, γιατί δεν θέλουμε να είναι ο ένας λόγος ενάντια στον άλλον λόγο του δράστη δηλαδή. Συστό. Θέλουμε όσες γίνεται περισσότερες μαρτυρίες σχετικά με αυτή τη συνθήκη κακοποίησης. Αν βρούμε ένα ζωάκι το οποίο είναι θανατωμένο και υποψιαζόμαστε ότι έχει θανατωθεί από φόλα, υπάρχει κάποια διαδικασία που μπορούμε να κάνουμε? Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, αν το ζώο είναι αδέσποτο, άμεσα πρέπει να κληθεί το 100, το κέντρο άμεσης δράσης, να προσέλθει στο σημείο. Ενημερώνοντας η αστυνομία μετά τη διεύθυνση κτηνιατρικής, το ζώο αυτό θα πρέπει να μεταβεί στην κτηνιατρική της περιφέρειας, να ληφθεί δείγμα από το σώμα του για να σταλεί σε τοξικολογική εξέταση στο Υπουργείο. Παράλληλα, εμείς θα πρέπει να υποβάλουμε μήνυση κατά αγνώστων ή αν γνωρίζουμε κάτι, αν έχουμε υποπτευθεί κάτι για τη συγκεκριμένη περίπτωση, για να σχηματιστεί δικογραφία. Αν θέλουμε να κάνουμε μια καταγγελία ή μήνυση, μπορούμε να το κάνουμε με διαδικτυακά? Όχι. Όχι. Αυτό προς το παρόν και νομίζω ότι πάντα θα γίνεται έτσι. Θα πρέπει να έχει παρουσία και κάποιο αστυνομικού οργάνου. Άρα θα πρέπει να πάμε διαζώσεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Και για την καταγγελία και για τη μήνυση? Η καταγγελία, όταν είναι απλά μια αναφορά για διερεύνηση, όταν είναι για να μεταβεί η αστυνομία για κάποιο έλεγχο για τις συνθήκες ενός ζώου, μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω email. Αλλά αν εκεί υπάρχουν κάποιες νομικές προϋποθέσεις ή και παραλήψεις, ας πούμε, θα πρέπει ο καταγγέλων να μεταβεί στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, αν κληθεί από την αστυνομία, να καταθέσει συμπληρωματικά. Αν αντιληφθούμε κάποια παράνομη δραστηριότητα σε σχέση με ζώα, είτε στο Facebook, είτε οπουδήποτε αλλού σε κάποια άλλη πλατφόρμα, τι γίνεται, τι κάνουμε εκεί? Αν αντιληφθούμε κάποια παράνομη δραστηριότητα που αφορά τα ζώα μέσω διαδικτύου, σε κάποια από τα social media, μπορούμε να λάβουμε αμέσως screenshot, όπως λέμε, αυτό που βλέπουμε, και να στείλουμε και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος μέσω email και από εκεί να λάβει την πορεία της η υπόθεση και να σχηματιστεί δικογραφία. Πολύ πιθανόν να χρειαστεί να δώσουμε και κάποια κατάθεση ή αν έχει και οικονομικό κίνητρο αυτή η παράνομη συμπεριφορά. Παράλληλα, μπορούμε να κοινοποιούμε το email μας και στο Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Οικονομικού Εγκλήματος. Αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις που δούμε προφίλ, γιατί πολλές φορές βλέπουμε και τέτοια προφίλ στα social media με ανθρώπους που κακοποιούν ζώα, τα έχουν ανοιχτά.
δεν αρκεί να κάνουμε την καταγγελία μόνο στην αντίστοιχη πλατφόρμα, την αναφορά του προφίλ. Γιατί πολλές φορές, ας πούμε, νομίζουμε εμείς ότι βλέποντας ένα τέτοιο προφίλ, ότι κάνοντας αναφορά του προφίλ αυτού στην πλατφόρμα, ότι έχει λυθεί και το θέμα. Okay. Στην πραγματικότητα, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να κλείσουν το προφίλ, έτσι. Όχι. Και αν του κλείσουν το προφίλ, θα είναι και λίγο πιο δύσκολο για εμάς να πάρουμε και τα στοιχεία που ενδεχομένως θα θέλαμε σε δεύτερο χρόνο. Εγκατάλειψη ζώων συντροφιάς. Μπορεί και σε αυτό το κομμάτι να γίνει κάποια καταγγελία ή μήνυση. Ακριβώς, είναι και αυτό πλημέλημα. Είναι ένα αδίκημα που προβλέπεται από τον νόμο. Έχει αυξημένες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και προβλέπεται φυλάκιση για αυτό. Ωστόσο, είναι ένα δύσκολο ζήτημα να πιστοποιηθεί και έτσι καταλαβαίνουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο αυτόπτης μάρτυρας είναι αναγκαίο να καταθέσει και γενικότερα έτσι να παροτρύνουμε τον κόσμο να μη φοβάται, γιατί ίσως είναι και ο μοναδικός σωτήρας ενός ζώου που βιώνει, έτσι που ζει τη ζωή του σε ένα τέτοιο βίαιο περιβάλλον. Καθώς δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ακριβώς. Αν εγώ είμαι φιλόζωη και ταΐζω τις γατούλες στη γειτονιά μου, το κάνω πολύ σωστά. Δηλαδή έχουν τα πιατάκια τους, καθαρίζω το χώρο. Παρ' όλα αυτά όμως δέχομαι απειλές. Όταν εμείς δεχόμαστε απειλές για τη δική μας ζωή ή τη σωματική ακαιρεότητα, εννοείται ότι προβλέπεται από τον νόμο, με βάση το άρθρο απειλή ή υποβολή μήνυσης, να κινηθεί το αυτόφορο, να συλληφθεί ο δράστης και ούτω καθεξής. Όταν λαμβάνουμε απειλές για τη ζωή επίσης των ζώων, ότι πιθανότητα θα τα δηλητηριάσω, ότι θα τα εξαφανίσω και ούτω καθεξής, ξανά προβλέπεται από τον νόμο για ομαδική έτσι, θανάτωση ή βασανισμό ζώων από το ποινικό κώδικα. Φαντάζομαι και εκεί ισχυροποιείται περισσότερο η υπόθεσή μας αν έχουμε κάποιες αποδείξεις. Ακριβώς. Η μαρτυρία, η επιπλέον μαρτυρία είναι πάντα έτσι, θεμητή και μπορεί να οδηγήσει στο να έχουμε καλό αποτέλεσμα σε μια υπόθεση. Πολλές φορές στον δρόμο που περπατάμε με την Γκόλφο βλέπουμε αυτή την κίτρινη ουσία, το θιάφι. Τη βλέπω πολλές φορές πάει να πλησιάσει, κρατάω εγώ γιατί δεν θα ήθελα. Είναι ωστόσο νόμιμο που βλέπουμε τόσο πολύ θιάφι στην Αθήνα? Ο λόγος που χρησιμοποιούν το θιάφι στα πεζοδρόμια ή έξω από τις ιδιοκτησίες τους και τα καταστήματά τους είναι για να μην ουρούν οι αρσενικοί σκύλοι ως επιτοπλίστων. Ναι, και έτσι να λειτουργεί αποθητικά ως προς αυτό το σκοπό. Πολλές φορές έχουμε έντονες συγκρούσεις για αυτά τα θέματα. Ωστόσο, οφείλουμε όσοι έχουμε αρσενικό σκύλο να έχουμε ένα μπουκάλι νερό, κάπως να ξεπλένουμε αν ο σκύλος μας επιχειρήσει έτσι, να ουρήσει σε ένα τέτοιο σημείο. Αλλά η χρήση του θιαφιού είναι παράνομη. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο? Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δούμε και μεγάλη ποσότητα, σίγουρα μπορούμε να ενημερώσουμε το τμήμα καθαριότητας του Δήμου να επέμβει για να καθαρίσει το σημείο αυτό. Και αν ξέρουμε ποιος έχει κάνει τη χρήση, μπορούμε και πάλι να καταγγείλουμε τον δράστη. Γιατί και αυτή η χρήση λιπασμάτων χωρίς γεωργικό σκοπό απαγορεύεται. Σε περίπτωση που έχουμε τον τραυματισμό ενός ζώου, όπου το αυτοκίνητο χτυπάει το γατάκι ή το σκυλάκι, είτε είναι δεσποζόμενο είτε αδέσποτο, και το τραυματίζει. Μπορώ να κάνω κάτι? Θεωρείται καταρχάς ο τραυματισμός του ζώου αδίκημα? Δεν θεωρείται ποινικό αδίκημα όταν δεν υπάρχει δόλος. Αν δεν δώσει, αν δεν σταματήσει και δεν παράσχει έτσι την κτηνιατρική φροντίδα που αρμόζει, δηλαδή το χτυπήσει και φύγει αμέσως, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο. Ελπίζουμε να πήρατε ένα μικρό άρωμα σε σχέση με τα δικαιώματά μας σε περίπτωση που παρακολουθήσουμε κάποια από αυτά τα περιστατικά που μόλις είπαμε, περισσότερα στο report Animal Abuse Greece. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.